Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 19 Νοεμβρίου. Ξεκινάμε την ενημέρωσή σας από την πολιτική ειδησιογραφία της ημέρας, καθώς φαίνεται ότι έχουμε τριγμούς στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Γαβρίλη Σακελαρίδη από το βουλευτικό αξίωμα, καθώς ο ίδιος διαφώνησε με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που ψηφίζεται απόψε στη Βουλή, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να του ζητήσει να υποβάλει την παρέτησή του, ενώ την ίδια στιγμή και ο κύριος Νικολόπουλος έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει. Είναι κοντά μας ο συνάδελφος Πέτρος Λιωδάκης για να δούμε μαζί όλες τις εξελίξεις από το πολιτικό ρεπορτάζ. Πέτρο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Αφενός, γιατί η διαφοροποίηση του κυρίου Νικολόπουλου δεν αποτελεί έκπληξη. Μην ξεχνάμε ότι είχε καταψηφίσει και κάποια άρθρα στο προηγούμενο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Αφετέρου, η διαφοροποίηση του κυρίου Σακελαρίδη είναι κάτι που έρχεται χωρίς προειδοποιητικά πυρά, αλλά ταυτόχρονα συνοδεύεται και από παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα. Αυτό σημαίνει ότι τη θέση του κυρίου Σακελαρίδη στη Βουλή θα πάρει κάποιος άλλος, πρόθυμος προφανώς να συμβάλλει στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτός που παίρνει τη θέση του, για την ακρίβεια, είναι ο αναπληρωτής υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, ο κύριος Χριστόφορος Βερναδάκης. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πάβει να ισχύει το γεγονός ότι ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώτος μετά τις δεύτερες εκλογές και την επάνωδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, διαφοροποιείται λόγω των σκληρών μέτρων που καλείται να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Ο κύριος Σακελαρίδης, ο οποίος στην ανακοίνωση με την οποία συνόδεψε την παρέτησή του, τόνισε χαρακτηριστικά ότι αδυνατεί να συμβάλλει στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής, και γι' αυτό το λόγο η αποχώρησή του τόσο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από την κεντρική πολιτική σκηνή αποτελεί για αυτόν μονόδρομο. Πάντως αποχωρεί με ήπιο τρόπο, θα έλεγε κανείς, Πέτρο, δεδομένου ότι ευχαριστεί και τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Σακελαρίδης ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και από την πρώτη στιγμή της εκλογής της κυβέρνησης, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Και προφανώς τον είχε εμπιστευτεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν εκ των στενότατων συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης. Βέβαια, έβλεπε κάποιος ότι υπάρχει ένα ρήγμα στις σχέσεις τους, και μόνο από το γεγονός ότι στον ανασχηματισμό ο κύριος Σακελαρίδης έμεινε εκτός του νέου κυβερνητικού σχήματος πρώτων εκλογών. Ενώ από εκεί και πέρα ήταν από τους βουλευτές οι οποίοι είχαν εκφράσει αμφιβολίες και προεκλογικά για την πορεία που ακολουθεί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου εκφράζει την ενόχλησή του για αυτή του τη στάση για το εξής γεγονός, ότι η πολιτική που θα ασκούσε η κυβέρνηση μετά τις 20 Σεπτεμβρίου ήταν προκαθορισμένη. Και ήταν προκαθορισμένη από τους δανειστές. Αυτό λοιπόν που λένε κυβερνητικά στελέχη, off the record βεβαίως, είναι ότι από τη στιγμή που ο κύριος Σακελαρίδης διαφωνούσε, θα μπορούσε να εκφράσει αυτές τις διαφωνίες, είτε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είτε ακόμα περισσότερο όταν καταρτίζονταν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκε στα ψηφοδέλτια και ένα μήνα μετά, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια δραματική αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική, αποφασίζει να διαφοροποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η διαφοροποίηση είναι ήπια όχι τόσο για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, όσο για το ότι συνοδεύεται από παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα. Δεν αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας την καρέκλα του, που σημαίνει αποδυναμώνει και την κυβερνητική πλειοψηφία. Αποχωρεί. Στη θέση του θα έρθει ένας άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ακόμα όμως στοιχείο που βλέπουμε και ίσως να μας απασχολήσει από εδώ και στο εξής, είναι ότι αλλάζει και τη στάση του Αλέξης Τσίπρας απέναντι στους διαφωνούντες. Δηλαδή, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους διαφωνούν με την πολιτική που ασκεί, Πέτρο. Πριν προχωρήσεις όμως, να πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε αναλυτικά τι λέει στην ανακοίνωση του Γαβρίλη Σακελαρίδης για την παρέτησή του, και επανερχόμαστε. Ο λόγος για αυτή μου την κίνηση είναι ότι αδυνατώ να συμβάλλω στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Η επιλογή της παρέτησης αλλά και της απόσυρσης από την κεντρική πολιτική σκηνή αποτελούν για εμένα μονόδρομο. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της Α Αθήνας για την εκλογή μου τον Γενάρη, όσες και όσους συνεργαστήκαμε από τότε μέχρι και σήμερα. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου μια κρίσιμη κυβερνητική θέση, αλλά και για την κατανόησή του στη μετέπειτα αποστασιοποίησή μου.
Μάλιστα, λοιπόν, αυτά αναφέρει ο κύριος Σακελάρητης Πέτρο. Τώρα να δούμε τι γίνεται και με τους υπόλοιπους που δεν αποκλείται να εκφράσουν διαφωνίες. Θα το δούμε αυτό το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για το προαπαιτούμε να υπάρχουν κάποιοι ύποπτοι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ. Αν έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη από το μεσημέρι, θα σου έλεγα ότι δύσκολα, τουλάχιστον στη σημερινή ψηφοφορία, ξαναλέω από τον ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρξει κάποια άλλη διαφοροποίηση. Ούτως ή άλλως θα είναι και διαφορετική, αυτό είχα ξεκινήσει να σου λέω και πριν, η αντιμετώπιση των διαφωνούντων από τον Πρωθυπουργό. Την πρώτη περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι διαφωνίες ήταν περισσότερο ανεκτές, αν θέλεις, γιατί η κυβέρνηση καλούνταν να ασκήσει μια πολιτική διαφορετική από αυτήν που είχε προαναγγείλει προεκλογικά. Τώρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλεγεί με ένα συγκεκριμένο σκοπό και όποιος διαφωνεί με αυτόν από την αρχή δεν είχε θέση στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν αποκλείεται από εδώ και στο εξής να υπάρξουν και ζητήματα κομματικής πειθαρχίας από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Διαφοροποίηση όμως θα υπάρχει δεδομένα το βράδυ. Και αυτή θα είναι από τον κύριο Νικολόπουλο, τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Επαναλαμβάνω, είχε διαφοροποιηθεί και στην πρώτη ψηφοφορία με τα προαπαιτούμενα. Από εκεί και πέρα όμως δεν αποκλείεται και η σημερινή του στάση να οδηγήσει σε διαζύγιο με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Το πρωί ο κύριος Νικολόπουλος προανήγγειλε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει το νέο πακέτο με τα προαπαιτούμενα. Λίγη ώρα αργότερα ο Πάνος Καμένος το απάντησε υπενθυμίζοντας το ότι εξελέγει με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, γνωρίζοντας τα προαπαιτούμενα και αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καμένος, ελπίζω να μην εξαπατήσει στην απόψινή ψηφοφορία τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι εκεί βαίνουμε προς διαζύγιο ανάμεσα στους Ανεξάρτητους Έλληνες και τον κ. Νικολόπουλο. Ένα διαζύγιο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, παρότι θα του ζητηθεί βεβαίως του κ. Νικολόπουλο να παραδώσει την βουλευτική έδρα, δεν θα οδηγήσει σε αυτή την εξέλιξη. Κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Νικολόπουλος θα παραμείνει ως ανεξάρτητος. Άρα το πιθανότερο σενάριο είναι ότι από αύριο η κυβερνητική πλειοψηφία θα μετράει 154 βουλευτές, τους 145 του ΣΥΡΙΖΑ και 9 πλέον των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Μάλιστα, πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε δηλώσεις τις οποίες αποτυπώνεται και το κλίμα που περιγράψαμε. Ανακοινώνω στο Σώμα επιστολή παραίτησης του βουλευτή κ. Σακελαρίδη προς τον Πρόεδρο της Βουλής, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα με την επιστολή μου αυτή να σας ανακοινώσω την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα και να σας ζητήσω να κινήσετε τις διαδικασίες αντικατάστασή μου. Με εκτίμηση, Γαβρίλη Σακελαρίδη. Δεν είναι τόσο αθώα ούτε πολιτικά ουδέτερη παραίτηση του κ. Σακελαρίδη. Ο κ. Σακελαρίδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, πρώην Υπουργός. Γιατί παραιτήθηκε άραγε? Πολύ απλά. Γιατί τον στοιχιώνει και έρχεται σε σύγκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό. Με τα ψέματα, με το λαϊκισμό. Η παραίτηση Σακελαρίδη αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα στα οποία γινόταν αυτή η συζήτηση που κάναμε από χθες σήμερα εδώ. Τα αλλάζει. Και δίνει και μια απάντηση σε όσους είχαμε αναρωτηθεί πολλές φορές. Ο πολιτικός οπορτουνισμός όταν είναι κυβερνητικός τελικά τόσο εύκολος είναι? Βγάζει τη μάσκα και μιλάει άλλο πρόσωπο? Ένας που τόλμησε να διαφωνήσει κλήθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να φύγει από τη Βουλή και έφυγε. Προτίμησε δηλαδή να παραιτηθεί παρά να εξευτελιστεί. Όταν κάποιος μιλά για υπερήφανη πολιτική αξιοπρέπεια και ελπίδα υποσχόμενος στη σάκθεια και απόλυτη διαγραφή χρεών απέναντι σε αυτό το νομοθέτημα, θα πρέπει να αισθάνεται υπόλογος και απολογούμενος απέναντι στο λαό που τον εμπιστεύτηκε να το ψηφίσει. Είμαι αντίθετος λοιπόν σε κάθε έννοια επιλεκτικής και μέσω των δικαστηρίων προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το λέω καθαρά για να είμαι τιμίος απέναντι στο λαό, συνεπής προς τις πατριωτικές αρχές και ίσχυος με τη σύγκρισή μου. Εγώ θα ήθελα πράγματι η βία μας, η πολιτική να είναι παράλληλη και να συνεχίσω να συνεργάζομαι μέσα στην αυτοτέλεια, την οργανωτική και την πολιτική που έχω συμφωνήσει με τον Πάνο τον Καμένο. Θα είναι από εκεί και πέρα δικιά του η απόφαση. Ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος εξελέγει στις τελευταίες εκλογές με τους ανεξάρτητους Έλληνες, γνωρίζοντας τα προαπαιτούμενα. Ελπίζω να μην εξαπατήσει στην απόψινή ψηφοφορία τον ελληνικό λαό. Διαφορετικά, οφείλει να παραδώσει την έδρα του.
Θα δούμε λοιπόν απόψε τι θα πράξουν οι βουλευτές, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σε αυτή την ψηφοφορία για το νέο πακέτο με τα προαπαιτούμενα. Εμείς να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στο οικονομικό ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται με τις συνεταιριστικές τράπεζες. Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος με τον οποίο ουσιαστικά αλλάζει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συνεταιριστικές τράπεζες και προβλέπει ότι υπάρχει δυνατότητα να εισαχθούν σε αυτές και ξένοι επενδυτές, θεσμικοί επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, στη διάρκεια της οποίας, εκτός των άλλων, αποφασίστηκε η τράπεζα να προχωρήσει και σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στην οποία αύξηση θα μπορούν να συμμετάσχουν και τα παλιά και οι παλιοί μέτοχοι, αλλά και νέοι μέτοχοι που ενδιαφέρονται. Αλλάζει το μοντέλο των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα, καθώς με το νέο νομικό πλαίσιο μπαίνουν πλέον και θεσμικοί επενδυτές. Λόγω της αναθεώρησης και εν ώψη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, πραγματοποιήθηκε χθες έκτακτη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, προκειμένου να τροποποιηθεί και η προμηνών απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Επειδή τα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και βλέποντας και την αδυναμία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τους ίδιους τους παλιούς μετόχους, είναι αναγκαίο να μπει καινούριο αίμα. Και βεβαίως, επειδή οι συνεταιριστικές είναι ένας θεσμός πολύ πετυχημένος σε όλο τον κόσμο και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μπαίνουν θεσμικοί, είδαν ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Βεβαίως, ο θεσμικός χαρακτήρας και ο συνεταιριστικός χαρακτήρας δεν θα αλλάξει ακόμα και ένας μεγάλο επενδυτής να μπει. Δεν θα αλλάξει η συνεταιριστική μορφή. Θα έχουν δηλαδή τα περισσότερα δικαιώματα οι συνεταίροι και όχι ο θεσμικός. Ο θεσμικός θα κερδίσει κάποια πράγματα στο management, στον διορισμό κάποιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά το μεγάλο μερίδιο θα το έχουν οι συνεταίροι και αυτοί θα αποφασίζουν. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προχωρά σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, διαδικασία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν παλιοί και νέοι μέτοχοι. Το θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο, διότι η εισαγωγή τώρα θα είναι σε πολύ χαμηλή τιμή και ελκυστική για να βελτιώσουν τη μέση τιμή οι παλιοί συνεταίροι και να κερδίσουν, αν θέλετε, οι δε κερδισμένοι πολλοί θα είναι αυτοί που θα μπουν για νέα φορά, όπως και οι θεσμικοί. Οι σημερινές ανάγκες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ανέρχονται σε 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Το βασικό σενάριο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προβλέπει 22,5 εκατομμύρια, ενώ υπάρχει και ένα ακραίο που προβλέπει 31,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν πιάσουμε όμως το 18 εκατομμύρια, είναι αρκετά για να είναι βιώσιμη τράπεζα και έχει προοπτική. Σε ό,τι αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση, υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή βοήθεια των συστημικών τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ισχύσει το ίδιο και για τις συνεταιριστικές. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα παρουσιάστηκε σήμερα στην Αντιπεριφέρεια Χανίων η εναλλακτική πρόταση που αφορά στη μελέτη αναβάθμισης του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο τμήμα από Γεωργιούπολη μέχρι και Πετρέα Ερεθύμνου. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι για το συγκεκριμένο τμήμα υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Υπολείπονται ωστόσο κάποιες τεχνικές μελέτες. Πάμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσαν μετά την παρουσίαση της μελέτης ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αλλά και ο υπεύθυνος συγκοινωνιακών έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Γιώργος Αγαπάκης. Έγινε μια συνάντηση σήμερα στην Αντιπεριφέρεια. Εγώ παρευρίσκομαι και σαν Αντιπεριφερειάρχης, αλλά και σαν προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, για μια μελέτη οδικής ασφάλειας που είναι από τη Γεωργιούπολη μέχρι τον Πετρέ, περίπου 11 χιλιόμετρα. Είναι μια πρωτοποριακή μελέτη. Ενταγμένη ήδη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 3 εκατομμύρια. Το συνολικό κόστος για να ολοκληρωθεί όπως έχει γίνει η μελέτη είναι η τιμή δημοπράτησης. Είναι 5,5 εκατομμύρια που εκτιμώ με την έκπτωση θα κατέβει στα 3. Να πω μόνο ότι περιλαμβάνει πεζογέφυρες, περιλαμβάνει στάσεις λεωφορείων, περιλαμβάνει διαμόρφωση των παράπλευρων δρόμων. Θα είναι ένα κομμάτι στα επίπεδα βέβαια που είναι ο βόρειος οδικός άξονας, που είναι με δύο λωρίδες, είναι μια δείχνης διατομής, είναι το κομμάτι, αλλά ίσως θα είναι το μόνο κομμάτι που θα έχει πεζογέφυρες από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, που θα έχει πεζογέφυρες, που θα έχει διαμορφωμένες στάσεις λεωφορείων, που θα έχει διαμορφωμένους τους παράπλευρους δρόμους, που θα επιχειρούν οικισμοί, τα ξενοδοχεία και όλες οι βιοτεχνίες που έχουμε στην περιοχή. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης έχει βάλει ένα πρόγραμμα και το διεκδικεί αυτό το πρόγραμμα από την
ίδρυσή του, οδικής ασφάλειας για όλο το ΒΟΑΚ. Πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο, αλλά και την περιφέρεια Κρήτης. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, εντάξαμε αυτό το κομμάτι από Πετρέα έως Γεωργιούπολη ως πιλωτικό κομμάτι, δηλαδή να γίνει πιλωτικά η μελέτη οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι είχαμε ακούσει και παρακολουθήσει και ήδη τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, τόσο από τους ξενοδόχους όσο και από το Δήμο. Στο κομμάτι αυτό, όπως ακούσατε στην παρουσίαση, συμμετείχε ο Γιώργος Καναλαΐδης, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Αθηνών, επίτιμος τώρα, αλλά πρόεδρος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας σε όλη την Ελλάδα, μια επιτροπή η οποία είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αυτός μας έκανε μια πρώτη έκθεση πιλωτικά για το κομμάτι αυτό. Στη συνέχεια, η έκθεση αυτή παρελήφθη από την υπηρεσία και δόθηκε στον μελετητή αυτόν, ο οποίος είχε μια εγκατεστημένη μελέτη και εντάξαμε στη μελέτη αυτή το αντικείμενο με σκοπό να επεκτείνουμε τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης με μια καινούργια μελέτη που θα σας το πω, ίσως να μην είναι γνωστό, έχει ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με προεκτιμόμενη αμοιβή 500.000 ευρώ και πρόκειται να την προκηρύξουμε το επόμενο τρίμηνο-τετράμηνο. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα στην περιοχή αυτή που, όπως ξέρετε, έχει ανεπτυγμένη τουριστική κίνηση, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε για όλο το ΒΟΑΚ. Και ήδη έχουμε τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου, διότι η μελέτη αυτή οδικής ασφάλειας για όλο το ΒΟΑΚ εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με ενάριθμο και με προεκτιμόμενη μεμβή 500.000. Πριν ένα χρόνο περίπου, μετά από παρέμβαση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, επισκέφθηκε το Δήμο από Κορώνου ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων, της Πανελλήνιας Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων, ο κ. Κανελαΐδης. Επισκεφθήκαμε μαζί την περιοχή, όπου αναδείξαμε την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν σήμερα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε ένα έργο επιθυμία φορέων, καταστηματαρχών, δημοτικών αρχών εδώ και δεκαετίες, επιτέλους να μπαίνει στο δρόμο του και σε ένα χρονικό διάστημα, το πολύ ενός ή μισή έτους, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση, όπου θα προσθέσει μια κυκλοφοριακή ασφάλεια από την περιοχή του Αλμυρού μέχρι και τον Πετρέ, μια περιοχή 11,5 χιλιόμετρων. Εξαιρετικά φιλόδοξο το έργο. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με το μέτωπο των αγροτών. Χθες πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδες παναγροτικός συλλαλητήριος στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι αμαυρώθηκε από επεισόδια. Οι αστυνομικοί, οι δυνάμεις των ΜΑΤ απόθησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης τους αγρότες. Μάλιστα είχαμε και κάποιες συλλήψεις, τελικά φέθηκαν ελεύθεροι οι αγρότες. Την ίδια ώρα πάντως οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα. Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Χάρη Λεοντάκη στο Ηράκλειο για να μας μεταφέρει το κλίμα που εκεί επικρατεί. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δεν το βάζουν κάτω οι αγρότες. Όχι, δεν το βάζουν κάτω σε καμία περίπτωση. Περιμένουν μερικές μέρες μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όπου μάλλον θα υπάρξει την επόμενη Πέμπτη ένα ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Περιμένουν να δουν τι απαντήσεις θα πάρουν για να αποφασίσουν μετά από κοινού, σε συνεργασία με τους αγρότες όλης της Ελλάδας, το τι θα κάνουν. Γύρισαν, επέστρεψαν μετά από το συλλαλητήριο, το οποίο παρά τα επεισόδια ήδη θεωρούν επιτυχημένο, γιατί όπως λένε έδωσαν το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν. Θεωρούν ότι εάν χρειαστεί θα ξαναβρεθούν στην Αθήνα και θα βρεθούν πολύ περισσότεροι. Και αυτό που επεσήμαναν σήμερα είναι ότι δεν πήγαν στην Αθήνα ούτε με σκοπό να δημιουργήσουν επεισόδια, ούτε να καταλάβουν τη Βουλή, ούτε τίποτα. Χαρακτηρίζουν απρόκλητη την επίθεση που δέχτηκαν από την πλευρά της αστυνομίας. Και όπως υποστηρίζουν, αυτό που ήθελαν ήταν μόνο να πάνε μια αντιπροσωπεία των αγροτών, να πάει μια αντιπροσωπεία των αγροτών να καταθέσει το ψήφισμα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα από εκεί και πέρα, η σημερινή μέρα τους βρήκε στα χωράφια τους, τους βρήκε στις μάντρες τους να φροντίζουν τα ζώα τους, να μαζεύουν γιές και όλοι να δηλώνουν ότι δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν τον αγώνα τους, είτε στο χωράφι, είτε στους δρόμους, όποτε και αν χρειαστεί.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Χάρη. Καλό σου απόγευμα. Εμείς να δούμε τώρα τι γίνεται και με τους συνταξιούχους, οι οποίοι εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών και των υπολείπων εργαζομένων. Ωστόσο, χθες στο Εργατικό Κέντρο Χανίων πραγματοποιήθηκε συνάντηση των συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Οι συνταξιούχοι εξέφραζαν την αγανάκτησή τους για τις δραματικές περικοπές που έχουν γίνει στις συντάξεις τους, αλλά και για όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πλήττουν τους συνταξιούχους στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, η οποία κατά δήλωσή τους έχει καταρρεύσει. Την απογοήτευσή τους για το οριακό σημείο στο οποίο έχουν βρεθεί λόγω των δραματικών περικοπών στις αποδοχές τους, εξέφρασαν οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών στα Χανιά, στη διάρκεια συνάντησης που οργάνωσε ο σύλλογός τους στο Εργατικό Κέντρο. Μίλησαν για εξαθλίωση των συνταξιούχων εξαιτίας όχι μόνο των μειωμένων συντάξεων, αλλά και λόγω των σκληρών μέτρων των μνημονίων. Εμάς το μόνο μας εισόδημα είναι η σύνταξή μας. Με αυτή τη σύνταξη ζούμε εμείς και οι οικογένειές μας, και στις οικογένειές μας βέβαια είναι και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα οποία είναι άνεργα, τα οποία είναι σπουδάζουσας, τα παιδιά μας που έχουν ένα όνειρο και ένα μήλον μπροστά τους και δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτά που πρέπει και που υποχρεούμεθα ως γονείς να τους προσφέρουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Χανίων του ΟΑΕ, Γιάννης Δίλης, αναφέρθηκε στο ακαθόδες θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ταλανίζει χιλιάδες συνταξιούχους. Η πρόσβαση των συνταξιούχων στους ιδιώτες γιατρούς είναι συνήθως απαγορευτική λόγω κόστους και την ίδια ώρα τα δημόσια νοσοκομεία λόγω έλλειψης προσωπικού συχνά αδυνατούν να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι συνταξιούχοι. Θεωρούμε ότι είναι προσβλητική η συμπεριφορά του κράτους όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη. Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, όχι μόνο το Χανίων, αλλά και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου και να πάμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει η έλλειψη ιατρικού, επιστημονικού, προσωπικού εν γέννη, αλλά και υλικοτεχνική υποδομή. Εκπρόσωποι των συνταξιούχων του ΟΑΕ στα Χανιά εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στο δίκαιο αγώνα των αγροτών.